Να πούμε ότι στο Netflix υπάρχει μία σειρά που πραγματικά σπάει τα μία. Ναι. Οι περισσότεροι τη γνωρίζετε. Είναι το Dogs of Berlin. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Το έχω ακούσει. Βέβαια και γίνεται πανικός με το αυτή τη σειρά. Το έχω στα note για την επόμενη σειρά που θα δω. Και ξεκίνα να σας το. Πω και κάτι. Και εκεί έχουμε μια Ελληνίδα. Βεβαίως. Έχουμε την αγαπημένη μας Γιάννη. Εκεί, δηλαδή πήγαν υπαγωγείο και μετά μετακομίσαμε στην Αθήνα. Α. Επειδή η μαμά μου είναι Ελληνίδα. Και ναι, έζησα 18 χρόνια, όχι 18, μισό λεπτό, 13 χρόνια στην Αθήνα και ήμουνα στη γερμανική σχολή όμως. Γι' αυτό τα γερμανικά μου είναι πολύ καλά. Σαν μητρική και γλώσσα. Και αποφάσισα μετά το σχολείο να μετακομίσω στο Βερολίνο γιατί ήθελα να κάνω θέατρο, να είμαι ηθοποιός και ναι. Και από τότε ζω εδώ. Και ζεις εκεί και ξαφνικά έρχεται η πρόταση, δηλαδή έγινε κάποια οντισιόν. Γιατί να πούμε ότι κάνεις ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα από τα σύριαλ που είναι όσο επιτυχημένα περίπου είναι και το Casa de Papel. Το Dogs of Berlin σπάει τα μία, έτσι. Ναι. Δεν είναι κάτι απλό. Ναι, ήξερα την Ζούζε Μάκφατ, η οποία έκανε το casting. Την ήξερα από μία άλλη ταινία που ήθελα οπωσδήποτε να πάρω μέρος. Μία ανάσα, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Όμως δεν προέκυψε τότε και ήμουν πολύ στεναχωρημένη και απογοητευμένη και όλα αυτά. Και με πήρε ξαφνικά τηλέφωνο, εκεί που δεν το περίμενα καθόλου και μου είπε επιτέλους έχω κάτι και ταιριάζει τόσο καλά. Ναι, και ήταν τσακ μπαμ υπόθεση. Δηλαδή, ενώ τόσοι πολλοί πήγανε στο casting και τόσοι πολλοί θέλανε να παίξουν αυτό το ρόλο, τα κατάφερα επιτέλους. Είναι αυτό που λένε ότι όταν θέλεις κάτι πολύ γίνεται στο τέλος. Αυτό ακριβώς. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω να μου πεις ποσά γενικότερα, αλλά και πριν βλέπαμε μια δήλωση του Γιάννη Παλιάρα που επίσης μετέχει σε μια σειρά στο Netflix. Τα ποσά σε μια σειρά του Netflix είναι αντίστοιχα με τα ποσά μιας ταινίας στο Hollywood ή στην Ευρώπη. Τι παίζει εκεί? Δεν έχω τώρα αριθμούς μπροστά μου, αλλά το Netflix δεν δίνει αριθμούς ακροματικότητας, όμως είναι λογικό αυτό που μπορούμε να δούμε, ανά πάσα στιγμή, τώρα δεν το έχω μπροστά μου, είναι πόσα απονεμός υπάρχουν στο Netflix. Και είναι μια σειρά η οποία όλοι, σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν Netflix, τη κοιτάνε, οπότε είναι όλοι. Πάρα πολύ. Ο Παύλος εννοούσε και για τους μισθούς που υπάρχουν. Και τα μισθολογικά, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα ακούμε κάτι μισθούς εκεί στο Netflix. Που... Α, για μισθούς! Ναι. Κατάλαβα. Ακούμε κάτι τρελά ποσά. Δεν είναι για μένα, δεν ήταν τρελό ποσό. Mm. Είναι πολύ καλά. Και συγκρίνεται με, τι να πω, γερμανικό κινηματογράφο. Μάλιστα. Ναι. Να πούμε ότι εσύ είσαι η αραβωνιαστική του μαφιόζου με αυτή την πανέμορφη φάτσα που κουβαλάς πραγματικά. Σιγά μη δε σάρπαζε ο μαφιόζος. Και έχει σχέση με τον αδερφό του. Αυτά δεν μας... Ανάτο. Ισχύει. Διλήμμα. Είσαι και άπιστη, γιατί έχεις και μία παράνομη σχέση. Ναι, το ξέρω. το βιώνω. Τι να κάνω όμως, είναι πολύ άγριος ο Χακίμ και ναι, ο άλλος ο αδελφός του είναι λίγο πιο γλυκός. Και κάπως τα βρήκαμε και... Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Σινάν που παίζει το Χακίμ, είναι αλήθεια ότι είναι, ο άνθρωπος ήταν έκτη επινή στη φυλακή? Έμπαινε στη φυλακή και μετά έβγαινε για τα γυρίσματα. Ναι, ο Ζίναν είναι ράπερ. Ο Ζίναν, ναι, όπως το λες. Στη Γερμανία και ήταν στη φυλακή. Και η παραγωγή έκανε τα πάντα για να τα καταφέρει να τον έχει σαν ηθοποιό στη σειρά. Το οποίο εγώ βρίσκω καταπληκτικό επειδή... Καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Πολύ αυθεντικό. Πάρα πολύ. Γιατί... Και έχει και ταλέντο, δηλαδή ενώ δεν το έχει μάθει, το έχει μέσα του. Και είναι πολύ κοντά σε αυτό το ρόλο. Είναι σαν ντοκιμαντέρ. Είναι αυτός. Ακριβώς, ναι. Και όντως, είχαμε γυρίσματα στο σετ και ερχόταν από τη φυλακή και το βράδυ γύριζε πάλι στη φυλακή. Dogs of Berlin, να πούμε δύο. Φανατικά βλέπουμε στο Netflix. Βέβαια. Γιατί να πότε θα έρθεις. Σε περιμένουμε και στην Αθήνα, να ξέρεις. Σιγά σιγά. Άντε να έρθεις και στην Αθήνα να κάνουμε και μια δουλειά εδώ. Ναι, πολύ θέλω. Σε περιμένουμε. Τα φιλιά μας πολλά στην Γερμανία, στο Βερολίνο, σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας που μπορούν να μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και στη μαμά την Ελληνίδα, ιδιαιτέρως. Και μακάρι να τα πούμε και από κοντά.
Τα φιλιά μας. Γεια σου, Γιαννίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά. Φιλάκια. Φιλιά, γεια. Τι παιδί, τι γλυκό κορίτσι. Είδες όμως, πολύ γλυκιά κοπέλα. Κοπέλα που είναι βασική πρωταγωνίστρια σε μεγάλη επιτυχία του Netflix, έτσι. Αυτό είναι, παιδί μου.